μοιραστεί με τον κόσμο πολύ όμορφες και ιδιαίτερες στιγμές σου. Mm-hmm. Από τώρα, κάποιες φωτογραφίες που είδαμε την κυλίτσα όταν ήσουν έγκυος, μέχρι και φωτογραφίες από την ώρα του θυλασμού, καλή ώρα όπως αυτή εδώ που βλέπουμε, ναι. Και με μακροσκελή κείμενα που βγάζουν από μέσα σου πολύ πράγμα και ουσία. Μίλα μου λίγο γι' αυτό. Θα σου πω πάλι σχετικά με αυτό που σου είπα πριν, όσον αφορά τις γυναίκες. Έχω αρχίσει να νιώθω μια πολύ μεγάλη σύνδεση με τις γυναίκες. Γιατί εκείνες μου το βγάζουν. Και αυτό έχει αρχίσει και μου δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης, σχεδόν εισάξιο με αυτό που έχω για τα παιδιά μου. Και με αφορμή αυτό θα σου πω ότι στη δεύτερη λοχεία, ένιωσα ότι υπήρχε περίπτωση να πάθω κατάθλιψη. Αυτό γιατί το ένιωσες και πώς. Γιατί το ένιωθα, το έχω ξαναπάθει. Τι νιώθει, στην πρώτη είχες περάσει επιλογή. Όχι, το έχω πάθει στη ζωή μου όμως. Είχες περάσει κατάθλιψη. Έχω περάσει κατάθλιψη και αρκετά βαριά. Μετά από ένα γεγονός που με στεναχώρησε πάρα πολύ. Και το πέρασα και για πολλά χρόνια. Κανείς δεν μπορούσε, δεν το ήξερε βέβαια, ενώ γύρω-γύρω. Όμως εγώ περνούσα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και πώς βγήκες από όλο αυτό? Βγήκα από αυτό. Ωραία, τώρα αυτό θα πω κάποια πράγματα που ούτε οι γονείς μου δεν τα ξέρουν, αλλά δεν πειράζει. Καλό είναι γιατί μας ακούει ο κόσμος και παίρνει παράδειγμα. Πάθαινα κρίσεις πανικού συνεχόμενες. Και είχα πάει 3 φορές στο νοσοκομείο από αυτό. Την τελευταία φορά που πήγα, μου είπε ένας γιατρός στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν ήμουν εδώ, ότι παθαίνω μικρά καρδιακά επεισόδια όταν το παθαίνω αυτό. Και κάποια μέρα θα πάθω ένα μεγάλο. Και να αρχίσω να φροντίζω λίγο τον εαυτό μου, γιατί είναι όλο στο μυαλό μου και δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο σύστημά μου από μόνο του. Είναι κάτι που εγώ βάζω στο σύστημά μου. Οπότε θα πρέπει να αρχίσω να αγαπάω τον εαυτό μου για να μην το ξαναπάθει. Εσύ γιατί πάθαινες κρίσεις πανικού? Γιατί ήμουν στεναχωρημένη. Κάποια ερωτική απογοήτευση? Δεν έχει να κάνει. Νομίζω ότι μπορεί να ξεκίνησε από κάτι τέτοιο, αλλά είναι και κάτι που δεν θα το συζητούσα ούτως ή άλλως, γιατί τώρα έχω οικογένεια, είμαι τρισευτυχισμένη, οπότε ποιος ο λόγος. Εσύ είχες ένα συγκεκριμένο γεγονός. Εγώ μου είπε ένας γιατρός ότι έχω το σύνδρομο της σπασμένης καρδιάς. Α, υπάρχει το ραγισμένη καρδιά, ναι. Σωστά. Αυτό που λέμε, μου σπάσε τη μουράγιζε την καρδιά, είναι καρδιά. Αλήθεια. Ναι, έπαθα αυτό. Και μετά δεν μπορούσα να βρω χαρά σε τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και να έκανα, πηγαίναγα σπίτι μου και πάθανα κρίση πανικού με το που έμπαινα μέσα στο σπίτι. Υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία σου προκαλούσαν αυτή την κρίση πανικού, δηλαδή από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο, μία κουβέντα που θα κάνεις με κάποιον, κάτι που θα άκουγες. Γυρνούσα σπίτι μου να μόνη μου, δηλαδή και τώρα που στο λέω με πιάνει ένα σφίξιμο. Γυρνούσα σπίτι και νομίζω ήταν το ξέσπασμά μου, επειδή ήμουν μόνη μου εκείνη την ώρα στο σπίτι και μπορούσα να είμαι 100% εγώ. Γιατί έξω δεν μπορούσα να δείξω ότι ήμουν λυπημένη. Στη δουλειά μου δεν μπορούσα να το και δείξω. Και επίσης δεν το γνώριζε πολλοί κόσμος αυτό. Κανείς δεν το ξέρει. Γιατί δεν το είχες μοιραστεί με κάποιον? Γιατί μάλλον ήθελα να το περάσω μόνη μου. Πρώτον. Δεύτερον, ο κόσμος έχει μια εικόνα για μένα ενός πολύ χαρούμενου και θετικού ανθρώπου και δεν ήθελα να του το χαλάσω αυτό. Και τρίτον, τώρα πια, φτάνοντας πια εδώ που κατάλαβα ότι μπορεί να πάω εκεί. Έχοντας αυτό το αίσθημα ευθύνης, δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να το πάθω, γιατί τώρα έχω πλήρη έλεγχο του εαυτού μου και επίσης δεν έχω κανένα λόγο να πάθω κατάθλιψη, γιατί έχω έναν υπέροχο άντρα, έχω 2 υπέροχα παιδιά, οι γονείς μου είναι υγιείς, δεν έχω η δουλειά μου πάει καλά, δεν έχω κανένα λόγο να είμαι θλιμμένη. Οπότε είναι ντροπή να πάθω κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια μερίδα γυναικών που νιώθουν πολύ ευάλωτες, μπορούν να το διαχειριστούν. Με φυσικά, την αλλαγή, με τη μετάβαση, όλα αυτά. Εννοείται και είναι απόλυτα φυσικό. Δεν έχουν δηλαδή ούτε εκείνες πληρούν κάποιες προϋποθέσεις για να το πάθουν όλο. Όχι, αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως συμβαίνει. Κοίταξε, συμβαίνει. Πέρα από την έκρηξη ορμονών που γίνεται μέσα στο σώμα και δεν μπορείς να το ελέγξεις. Γιατί, ας πούμε, να και εδώ να το πούμε λίγο, γιατί πολλές γυναίκες τσακώνονται με τους άντρες τους και οι άντρες τους λένε δεν την αντέχω, δεν κάνω, δεν ράνω. Πρέπει να την αντέξεις όμως, γιατί δεν φταίει αυτή. Δεν φταίει. Και εμένα ο άντρας μου στην πρώτη εγκυμοσύνη δεν ήξερε πώς να το αντιμετωπίσει. Στη δεύτερη ήξερε, δεν μιλούσε ο άνθρωπος. Και εμείς πρέπει λίγο να έχουμε το νου μας. Αλλά επειδή εγώ στη δεύτερη εγκυμοσύνη ήξερα ότι στην πρώτη μου βγαίνει πολύ αβίαστα και δεν το καταλάβαινα, στη δεύτερη έπρεπε λίγο να προσέξω, να μην το ξαναπάθω και να είμαι πάλι το τέρας. Τι ήταν εκείνο, στην δεύτερη εγκυμοσύνη που είπες ότι ένιωσες περισσότερο ότι πας να φλερτάρεις με την κατάθλιψη, τι ήταν εκείνο που σε είχε ας πούμε, φέρει σε αυτό το όριο, έτσι λίγο να νιώσεις ότι αρχίζεις να χάνεις τον έλεγχο? Βέβαια, κατάφερες και επανέφερες τον έλεγχο. Ένιωθα απελπισία. Δηλαδή, κρατούσα το μωρό μου και το θύλαζα στις 4 ώρα το πρωί και ένιωθα μέσα μου ότι, έκανα πάρα πολλές σκέψεις τη μία μετά την άλλη. Η μία δηλαδή πυροδοτούσε την άλλη και ένιωθα, έλεγα ας πούμε, τι θα κάνω με τη δουλειά που δεν θα με θέλει κανείς.
που έχω δύο παιδιά και θα νομίζουν ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ το χρόνο μου. Που αυτό σημαίνει ότι δεν με αγαπάνε, γιατί έχω πολλούς φίλους στη δουλειά που έχω δουλέψει μαζί τους στο παρελθόν. Άρα για να μην με πάρουν, δεν με αγαπάνε. Ό,τι να είναι. Μπορεί κάποια από αυτά να είναι γεγονός, όμως δεν πειράζει. Γιατί επίσης θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ακόμα και αν όλα αυτά συμβαίνουν, ακόμα και αν δεν σε αγαπάνε, ακόμα και αν δεν σε θέλουν, ακόμα και αν τρως bullying για το σώμα σου, γιατί όλα αυτά τα έχω πάθει, δεν πειράζει. Γιατί όλα αυτά θα φέρουν μια άλλη επιλογή που θα είναι η πιο σωστή για σένα. Τώρα, bullying για το σώμα σου, εσύ από ποιον, πότε και γιατί έφαγες? Γιατί έχεις ένα. Σίγουρα δεν είναι αυτό που είπες εσύ, το καθιερωμένο πρότυπο που θα περίμενε κανείς, αυτό το σκήνι, το μοντελέ, δεν ξέρω πώς το λένε. Αλλά είναι ένα ωραίο σώμα. Όταν λέμε ένα ωραίο σώμα, έχει μια ροή στην αναλογία του, έχει τις καμπύλες του, υγιές. Είχε. Για μένα έχει αυτό που βλέπω τουλάχιστον. Εγώ τώρα ξέρω να ντυθώ και να κρύψω αυτά που δεν θέλω να φανούν με ένα πολύ κομψό τρόπο. Γιατί γνωρίζω τη δουλειά μου καλά και μπορώ να το κάνω. Μια γυναίκα που δεν είναι στα φώτα της δημοσιότητας, δεν μπορεί, δεν έχει τον κατάλληλο φωτογράφο, δεν μπορεί να μην μπορεί να το κάνει. Και επίσης, μετά το θυλασμό, μέχρι να τελειώσει μάλλον ο θυλασμός, το νερό πάει και κάθεται όπου αυτό γουστάρει, χωρίς να σε ρωτήσει, και έχει το σώμα μιας άλλης κυρίας. Αυτό εσύ που έχεις θυλάσει και δύο χρόνια.